αναγκαστήκαμε να καταφύγουμε στην πρώτη φάση της κινητικότητας σε οριζόντια μέτρα, τα οποία καταλαβαίνω ότι ενέχουν ένα στοιχείο αδικίας. Πλην όμως, λυπάμαι που το λέω, τα ασφικτικά χρονοδιαγράμματα δεν μας επέτρεψαν να κάνουμε κάτι διαφορετικό. Αυτή τη στιγμή και για την επόμενη φάση αντιμετωπίζουμε το πρόβλημα διαφορετικά. Όλα τα Υπουργεία θα συνδράμουν σε αυτήν την προσπάθεια να πετύχουμε αυτό το στόχο και το νούμερο των δημοσίων υπαλλήλων που θα μπουν τελικά σε αυτό τη δεξαμενή της κινητικότητας έχει προκύψει μέσα από αξιολόγηση δομών, μέσα από πλεονάουσες θέσεις. Η δε επιλογή συγκεκριμένη των υπαλλήλων που θα τεθούν σε αυτό το καθεστώς θα καθοριστεί με βάση μια υπουργική απόφαση η οποία θα μοριοδοτεί προσόντα, εργασιακή εμπειρία, αλλά και πολύ σημαντικό κατά την εκτίμησή μας, τον τρόπο με τον οποίο ο υπάλληλος μπήκε στο δημόσιο. Αν μπήκε δηλαδή με διαδικασία ΑΣΕΠ. Πώς θα προσδιοριστούν αυτά τα κριτήρια? Τα κριτήρια αυτά θα προσδιοριστούν μέσα από μια υπουργική απόφαση, η οποία θα εκδοθεί τις επόμενες μέρες από το Υπουργείο Διοικητικής Μεταρρύθμισης, για την οποία έχουμε ζητήσει και έχουμε λάβει υπόψη πολύ σοβαρά τις παρατηρήσεις του ΑΣΕΠ, έτσι ώστε να γνωρίζουν οι δημόσιοι υπάλληλοι ποια είναι τα κριτήρια εκείνα τα οποία θα προσδιορίσουν δύο πράγματα. Αφενός τις πιθανότητες που έχουν να ενταχθούν στο καθεστώς της κινητικότητας και δεύτερον τις πιθανότητες που έχουν στη συνέχεια να απορροφηθούν από άλλους φορείς οι οποίοι θα κάνουν αιτήματα απορρόφησης. Τονίζω. Εκείνοι οι οποίοι δεν θα μεταταχθούν ή δεν θα μεταφερθούν κάπου αλλού, τι θα γίνει με εκείνους και εάν θα υπάρξει η αντικατάστασή τους? Κοιτάξτε, υπάρχει πράγματι πιθανότητα κάποιοι δημόσιοι υπάλληλοι οι οποίοι θα μπουν στο καθεστώς της κινητικότητας να μην απορροφηθούν και να οδηγηθούν στην έξοδο από το δημόσιο. Αυτό είναι κάτι το οποίο το έχουμε πει και νομίζω ότι πρέπει, να είμαστε ειλικρινείς. Δηλαδή, κύριε Υπουργέ, από τις 25.000 φέτος, πόσοι πιθανόν να μην βρουν νέα θέση? Δεν είμαι σε θέση να σας το πω, διότι η χώρα έχει αναλάβει μία δέσμευση για απομάκρυνση 15.000 υπαλλήλων από το δημόσιο συνολικά μέχρι το τέλος του 2014. Όσο μεγαλύτερος είναι ο αριθμός των υπαλλήλων που προκύπτουν από άλλες, αν θέλετε, κατηγορίες εξέλιξης. Ξέρετε γιατί σας ρωτώ, κύριε Υπουργέ? Να σας απαντήσω γι' αυτό και στη συνέχεια θα απαντήσω στο ερώτημά σας. Όσο περισσότερους υπαλλήλους εντοπίζουμε, οι οποίοι έχουν προβεί σε πειθαρχικές παραβάσεις, οι οποίες εν τέλει δικαιολογούν την απομάκρυνσή τους από το δημόσιο, τόσο θα μικραίνει, αν θέλετε, ο αριθμός των υπαλλήλων που θα προκύπτει από την δεξαμενή της κινητικότητας.